Το πιο φαντασμαγορικό θέαμα της Ανάστασης προσέφεραν και φέτος ρουκετατζίδες της Χίου, οι οποίοι έχουν αναγάγει τον ρουκετοπόλεμο στο Βροντάδο σε τέχνη. Πιστοί στο ραντεβού τους, όπως κάθε χρόνο, γιόρτασαν την Ανάσταση με εκρηκτικό τρόπο και με άρωμα Hollywood. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έπεσαν 30.000 ρουκέτες, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα για την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών που πήγαν να απολαύσουν το εντυπωσιακό θέαμα. Τα συνεργεία των ρουκετατζίδων στην Παναγιά Ερυχιανή και Αγίου Μάρκου διασταύρωσαν τα πυρά τους, διατηρώντας ζωντανό το έθιμο που έχει τις ρίζες του στους χρόνους της τουρκικής κατοχής. Ο ρουκετοπόλεμος της Χίου βρέθηκε στο επίκεντρο χολιγουντιανής παραγωγής, καθώς εταιρεία κατέφτασε στο νησί προκειμένου κινηματογραφήσει με μέσα τεχνολογία στο έθιμο για να προβληθεί στη μεγαλύτερη αίθουσα προβολής του κόσμου, τον προσεχή Σεπτέμβρη στο Las Vegas. Το πιο θορυβόδες και εμπριστικό Χριστός Ανέστη ακούστηκε στον Νέο Κόσμο, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως. Όταν ο ιερέας έψαλε το Χριστός Ανέστη και οι καμπάνες άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα, ακολούθησε πόλεμος με βροχή από πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, βεγγαλικά αλλά και μολότο, που έκαναν τη νύχτα μέρα στην περιοχή. Δεν είναι έθιμο. Αυτό τώρα 2-3 χρόνια έχει γίνει αυτή η κατάσταση. Το επικίνδυνο αυτό μείγμα έχει ως αποτέλεσμα να υψωθούν φλόγες ύψους αρκετών μέτρων σε ένα θέαμα το οποίο τα τελευταία χρόνια προσελκύει ακόμα και ξένους. It has been very nice traditional Greek Easter night. I am living here in Lesbos and I have been in here for 2 years now. Every year I came here and enjoy the Greek Easter. Οι δρόμοι γύρω από την εκκλησία έμοιαζαν με βομβαρδισμένο τοπίο. Αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στο σημείο μετά το περίεργο αυτό έθιμο που έχει καθιερωθεί στην περιοχή.